Περνώντας τα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, η επικράτηση της πόλης κράτους θα δημιουργήσει ένα νέο και διαφορετικό κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. Στο νέο αυτό περιβάλλον, η πόλη ενδιαφέρεται για τη διασφάλιση της νομιμότητας του γάμου που θα καθορίζει τα κληρονομικά δικαιώματα αλλά και τα οικονομικά και πολιτικά δικαιώματα των μελών της. Παρόλα αυτά, οι Αθηναίοι δεν είχαν μια λέξη όπως εμείς σήμερα που να προσδιορίζει το γάμο. Γι' αυτό και ο Αριστοτέλης σημειώνει ότι είναι ανώνυμη η ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Ο Σόλων είναι ο πρώτος που επιχειρεί νομικές ρυθμίσεις για το γάμο και τα κληρονομικά δικαιώματα. Στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. μάλιστα, εισάγει το θεσμό της Διαθήκης και ψηφίζει νόμους για την επίκληρο κόρη, δηλαδή την ορφανή κόρη που είναι κληρονόμος αλλά όχι και δικαιούχος της πατρικής περιουσίας. Η επίκληρος, αφού δεν υπάρχουν άρενες απόγονοι, είναι υποχρεωμένη να παντρευτεί τον πλησιέστερο συγγενή της. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται να παραμείνει η πατρική περιουσία στα μέλη της ευρύτερης οικογένειας. Ο νόμιμος γάμος στην Αθήνα, την κλασική εποχή, περιλαμβάνει την εγγύηση, την έκδοση, τη συμβίωση και την απόκτηση αγοριού. Η εγγύηση είναι ένα είδος προγαμιαίου συμβολέου που περιλαμβάνει την υπόσχεση πρίκας του πατέρα της νύφης, ενώ η έκδοση περιλαμβάνει το τελετουργικό του γάμου και την καταβολή της πρίκας. Στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ., ο Κλισθένης, ο ιδρυτής της Δημοκρατίας, μεταξύ των πολλών αλλαγών που κάνει, ψηφίζει νόμο, σύμφωνα με τον οποίο πολίτες είναι μόνο όσοι έχουν πατέρα Αθηναίο πολίτη. Αργότερα, στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., ο έλεγχος της πόλης και ο καθορισμός των κληρονομικών και πολιτικών δικαιωμάτων ολοκληρώνεται με τον Περικλή. Ο Περικλής αλλάζει τον νόμο και πολίτες θεωρούνται πλέον όσοι προέρχονται από νόμιμο γάμο μεταξύ Αθηναίου πολίτη και Αθηναίας αστής. Έτσι, μετά το 451 π.Χ., όλοι οι μητρόξενοι θεωρούνται νόθοι και αποκλείονται από τη διακυβέρνηση της πόλης. Πρωταρχικός σκοπός του γάμου στην αρχαϊκή και κλασική εποχή είναι η τεκνοποίηση και η εξασφάλιση νόμιμων κληρονόμων αλλά και αναγνωρισμένων πολιτών ικανών να συμμετέχουν στα κοινά. Έτσι, οι νόμοι που καθόριζαν τα κληρονομικά δικαιώματα στην ουσία καθόριζαν και έλεγχαν τον κύκλο των ανθρώπων που μπορούσαν να έχουν πολιτικά δικαιώματα. Οι νέες νομικές ρυθμίσεις ενισχύουν τη θέση της γυναίκας, γιατί και αυτή πλέον έχει έναν αναγνωρισμένο ρόλο για το ποιος έχει δικαίωμα να γίνει πολίτης. Ωστόσο, η γυναίκα θεωρείται νομικά και πολιτικά ανήλικη από τη γέννηση μέχρι το θάνατό της. Σε όλη της τη ζωή βρίσκεται υποκειδαιμονία, αρχικά του πατέρα, αργότερα του συζύγου ή ακόμα και του μεγαλύτερου γιού της. Παντρεύεται σε ηλικία 15 ετών περίπου και περνάει τον περισσότερο χρόνο της στο σπίτι, συνήθως στο γυναικονίτη. Ως σύζυγος έχει την ευθύνη της διαχείρισης του σπιτιού, της επιμέλειας των παιδιών, τον έλεγχο των δούλων και τη φροντίδα των αγαθών που παράγονται στον οίκο. Ωστόσο, η γυναίκα των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων βγαίνει συχνότερα από το σπίτι, εμπορεύεται και συναλλάσσεται κοινωνικά. Αντίθετα, ο Αθηναίος άνδρας συμμετέχει στην πολιτική ζωή και έχει απεριόριστη κοινωνική δράση. Νυμφεύεται συνήθως μετά τα 30 του χρόνια και έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία για τα κληρονομικά δικαιώματα. Μέχρι τότε, αλλά και παράλληλα με τον έγγαμο βίο, ο εύπορος Αθηναίος
μπορεί να συναλλάσσεται και να συνάπτει ελεύθερα σχέσεις και με άλλες γυναίκες, παλακίδες ή εταίρες. Σύμφωνα με την παράδοση, ο πρώτος που νομιμοποίησε τους οίκους ανοχής στην Αθήνα φέρεται να ήταν ο Σόλων. Οι παλακίδες ήταν συνήθως γυναίκες ξένες ή φτωχές Αθηναίες. Οι ξένες γυναίκες μπορούσαν να προσφέρουν επαμοιβή ερωτική συντροφιά στους Αθηναίους, ενώ οι φτωχές Αθηναίες μπορούσαν να ζουν νόμιμα στο σπίτι του εύπορου Αθηναίου και να κάνουν παιδιά μαζί του. Οι εταίρες ήταν συνήθως ξένες και πρόσφεραν και αυτές ερωτική συντροφιά επαμοιβή. Συνδύαζαν όμως τη φυσική καλονή με την πνευματική καλλιέργεια. Γι' αυτό μπορούσαν να κρατούν συντροφιά στους άνδρες και κατά τη διάρκεια των συμποσίων. Μπορούσαν να παίρνουν μέρος στις συζητήσεις τους ή ακόμα μπορούσαν να παρευρίσκονται ως αυλητρίδες ή ορχιστρίδες. Ονομαστή για την ομορφιά και την πολυτέλεια των εταίρων της ήταν η Κόρινθος και η Αθήνα. Ο γάμος μάλιστα του Περικλή με την Ασπασία, ενώ αρχικά προκάλεσε αντιδράσεις, έδωσε ιδιαίτερη έγκλη στις εταίρες. Ο Δημοσθένης συμπυκνώνει περιπεκτικά αυτές τις συνήθειες των ανδρών, λέγοντας ότι «έχουμε εταίρες για την ειδονή μας, παλακίδες για τις καθημερινές μας ανάγκες και συζύγους για να γεννούν νόμιμα παιδιά και να είναι πιστές στη φύλαξη του νοικοκυριού». Οι γάμοι γίνονταν συνήθως το μήνα Γαμιλιώνα, περί το τέλος του Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, μήνας που γιορταζόταν ο γάμος του Δία και της Σύρας. Οι γαμήλιες τελετές αρχίζουν αφού έχουν ολοκληρωθεί οι νομικές διαδικασίες του γάμου, δηλαδή η εγγύηση και η έκδοση. Οι γαμήλιες γιορτές δίνουν το απαιτούμενο δημόσιο κύρος στις νέες νομικές σχέσεις του ζευγαριού. Συνήθως διαρκούν 3 ημέρες και περιλαμβάνουν τα προαύλια, τον κυρίως γάμο και τα επαύλια. Τα προαύλια περιλαμβάνουν τις θυσίες προς τους θεούς. Ο πατέρας αφιερώνει τη θυγατέρα και μέλους ανήφη στην Άρτεμη και τις Μούσες, ενώ η νεαρή κόρη προσφέρει τα παιδικά της παιχνίδια αφιέρωμα που συμβολίζει τον αποχαιρετισμό της παιδικής της ηλικίας. Ελάτε χάριτες αγνές και χρυσομάλες μουσες, του Δία κόρες λουλουδένιες. Άλλοτε πάλι, κόβει συμβολικά τα μαλλιά της, τα περνά σε ένα αδράχτη και τα προσφέρει στους θεούς ή σε νύμφες που είχαν πεθάνει άγαμες. Την άμμομη χάρη των τρυφερών μαλλιών την έκοψες.